Πρόεδρε, έχουμε μια ευχάριστη εξέλιξη σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση της περιουσίας των αγροτών του Αγροτικού Συλλόγου, της παλιάς Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Εορδαίας. Ευχαριστώ που ήρθατε για να πούμε δύο κουβέντες για το έργο που πρόκειται να ήδη έχει ξεκινήσει. Είχαμε ένα, όπως γνωρίζετε, η Ένωση έχει αρκετή μεγάλη ακίνητη περιουσία και ένα από την περιουσία, από την ακίνητη περιουσία είναι και το κτίριο επί της οδού Μαρτίου, 25 Μαρτίου με Αδαμοπούλου. Στο κέντρο της πόλης. Στο κέντρο ακριβώς της πόλης. Μάλιστα. Το κτίριο αυτό ήταν ανεξοποιητό, ανεκμετάλλευτο εδώ και μια πάνω από 35-40 χρόνια και ο λόγος ήταν ότι δεν, το κτίριο, η πολεοδομία δεν μας έδινε για εκμετάλλευση, για επαγγελματικό χώρο, δεν είχε καλή στατικότητα και δεν μας έδινε το OK να προχωρήσουμε στην επένδυση. Μας έλεγε ότι η επένδυση μπορεί να γίνει μια επένδυση το κτίριο εκείνο μόνο για στούντια, για μικρά διαμερίσματα. Πολλά χρόνια είναι αυτή η ιστορία. Το κτίριο είχε μείνει έτσι, ήταν πολύ χάλια, ειδικά ο πρώτος όροφος, και κατόπιν πολλών προσπάθειων και με τα τηλέφωνα, με τις δημόσιες σχέσεις που έχουμε, βρέθηκε επενδυτής και συγκεκριμένα ο Πετκίδης ο Κυριάκος να αξιοποιήσει αυτόν τον όροφο. Ο όροφος είναι αυτός φιλόδοξο σχέδιο. Είναι ένα φιλόδοξο και ένα σοβαρή ρίσκο. Επένδυση. Είναι ένα ρίσκο το οποίο εγώ πιστεύω ότι μια επένδυση η οποία εδώ και από το μνημόνιο, από την κρίση, δεν νομίζω να γίνει άλλη τέτοια επένδυση, γιατί μιλάμε για μια επένδυση εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Αγγίζει το 1 εκατομμύριο σε συνολικό κόστος. Στο περίπου, ναι, περίπου. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς, αλλά... Τώρα, τι θα γίνει αυτό, πώς είναι η συμφωνία, θα είναι εκμεταλλεύσιμο για κάποιες δεκαετίες? Συμφωνία και η σκέψη του επιχειρηματία, του Κυριάκου του Πετκίδη, είναι να γίνουν στούντια, μικρά διαμερίσματα, για να νοικιαστούν στους φοιτητές μας, οι οποίοι έχουν πρόβλημα με τα σπίτια εδώ στην περιοχή μας. Θα γίνει ένα πολύ ωραίο κτίριο, ένα κόσμημα της περιοχής, γιατί είναι στο κέντρο, το φιλέτο της πόλης. Και εμείς πιο πολύ δεν τον νοικιάσαμε για εκμετάλλευση για να πάρουμε ένα αλφα ενίκιο. Τον νοικιάσαμε πιο πολύ για να αξιοποιήσουμε το κτίριο για να μην πέσει. Είχαμε σοβαρό πρόβλημα, έπρεπε να γίνει σκεπή. Γιατί ο καιρός, οι βροχές, τα χιόνια δημιουργούσαν πρόβλημα στη σκεπή μας. Ήταν μόνο με πλάκα. Ο επενδυτής θα κάνει και σκεπή και θα διαμορφώσει τα πάντα. Όλα, όλα. Και τον εξωτερικό χώρο, τα πάντα. Καλή εξέλιξη. Πολύ καλή εξέλιξη και τον ευχαριστούμε να είναι γερός και να προχωρήσει αυτό το έργο. Και εύχομαι να πάει καλά.